Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελούσε υπερβολή, φίλες και φίλοι, να πούμε πως τα συνέδρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι ο καθρέφτης της πολιτικής ιστορίας της χώρας. Έρχονται από πολύ μακριά. Κανένα από τα υπάρχοντα ελληνικά κόμματα δεν έρχεται από τόσο μακριά. Ήταν Νοέμβρης του 1918, ένα χρόνο μετά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, όταν μια σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων, λίγες ημέρες μετά την ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ίδρυε στον Πειραιά, στο ξενοδοχείο Πειραιεύς, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, που αργότερα τα μετονομαζόταν σε ΚΚΕ. Όπως έγραφε τότε ο λογοκριμένος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ριζοσπάστης, εις το ξενοδοχείο Πειραιεύς, εις την αίθουσα του Σωματείου των Μηχανικών Ατμοπλοίων, εδώ πέφτει λογοκρισία τριών γραμμών, συνήλθε χθες εις την πρώτη συνεδρίασή του το πρώτον σοσιαλιστικών συνέδριων της Ελλάδος, με κύριο σκοπό τη συνένωση όλων των εν Ελλάδη σοσιαλιστικών ομάδων εις ένα ενιαίο κόμμα διοικούμενον ενιαίως και αντιπροσωπευόμενον εις την διεθνή. Και με λένε είναι πολλές οι λογοκρισίες, φίλες και φίλοι, αμέτρητοι εκτοπισμοί, χιλιάδες οι φυλακίσεις και τα βασανιστήρια, οι θάνατοι χιλιάδων αγωνιστών του Κομμουνιστικού Κόμματος, μελών και φίλων, μέχρι να φτάσουμε στις μέρες μας. Το νούμερο 21ο συνέδριο του ΚΚΕ δεν είναι μία απλή αριθμητική αναφορά, είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Στις 24 Ιουνίου ξεκινά το συνέδριο του ΚΚΕ και για το λόγο αυτό φιλοξενούμε με χαρά, σε μια προσπάθεια να κάνουμε ένα πρώτο άνοιγμα, το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Γιάννη Πρωτούλη. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και συγχαρητήρια για την όμορφη ιστορική αναδρομή. Είναι καλό, πιστεύω, να θυμόμαστε. Βέβαια, και να μαθαίνουμε. Και να μαθαίνουμε, διότι από κάπου έρχονται οι άνθρωποι, οι ιστορίες και οι ιδεολογίες τους, και κάπου θα πάνε. Η αλήθεια είναι ότι το νούμερο 21 πραγματικά, όπως προανέφερα, δεν είναι απλώς ένα νούμερο. Έτσι. Είναι καταδεικνύει, αν θέλετε, το ότι κάποιοι τελικά άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου. Συνέδριο στα χρόνια του κορονοϊού, κύριε Πρωτούλη, μοιάζει με έρωτα στα χρόνια της χολέρας, έτσι. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ήταν μια δύσκολη, έτσι. Όμως επειδή εμείς ήμασταν ακόμα με ένα τέτοιο ιστορικό φορτίο και πολύ περισσότερο επειδή είμαστε το κόμμα που θέλουμε να εκφράσουμε και αυτός είναι ο προορισμός μας, να εκφράσουμε τις αγωνίες και τις ανάγκες των ανθρώπων του Μόχθου, έπρεπε να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και τα πήραμε για να πραγματοποιηθεί όλη η προσυνεδριακή διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του συνεδρίου που θα γίνει 24 με 27 τις επόμενες μέρες, το Ιούνιο, και τα πήραμε όλα αυτά τα μέτρα για να γίνει ένας ουσιαστικός και προσυνεδριακός διάλογος και ουσιαστικές διαζώσεις, συνελεύσεις μέσα στο κόμμα μας με όλα τα αναγκαία μέτρα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και αποδεικνύοντας, κερδίζοντας ένα στοίχημα και αποδεικνύοντας ότι και στον υπόλοιπο εργαζόμενο λαό, ότι σε καμιά περίπτωση μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να ανασταλεί η κοινωνική πολιτική δράση και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να αναστείλουμε τη σκέψη μας, δεν μπορούμε να βάλουμε σε πάγο το μυαλό μας, τις επιδιώξεις μας και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να φημωθεί ο λαός μας. Αυτό δηλαδή που μέσα στην πανδημία επιδιώχθηκε από την κυβέρνηση, άλλα αστικά πολιτικά κόμματα, επιδιώχθηκε κατά κύριο λόγο από το ίδιο το σύστημα, από τους ίδιους εκμεταλλευτές που είδαν την πανδημία ως μια μεγάλη ευκαιρία για να περάσουν πράγματα τα οποία τα είχαν στο σιρτάρι τους, τα είχαν υπολογισμένα και τα είχαν και προϋπολογισμένα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και να συνεχίσουν μια άγρια πολιτική. Ναι. Αυτά είναι που συζητάμε και στις 24 του μήνα, ναι, που θα ξεκινήσουμε. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω ότι την κεντρική ιδέα, μάλλον τους κεντρικούς άξονες της θεματολογίας του 21ου συνεδρίου, ποιες θα είναι δηλαδή. Ναι, θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις 24 του μήνα στο Ολυμπιακό κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου, για να μπορέσουν και άνθρωποι που έχουν δώσει μάχες κοντά μας, δίπλα μας, όλο αυτό το διάστημα, προβληματίζονται και ενισχύουν με πολλούς και διαφορούς τρόπους στο ΚΚΕ σε μια τέτοια ενακτήρια εκδήλωση, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα
που έχουμε ξεκινήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνοντας υπόψη μας τις πολύ σοβαρές εξελίξεις που υπάρχουν. Τις εξελίξεις και στη χώρα μας, τις οικονομικές εξελίξεις, τις εξελίξεις τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την πανδημία και την εκδήλωση μιας ακόμα πιο βαθιάς αυτή τη φορά καπιταλιστικής κρίσης, τις διεθνείς εξελίξεις και τα επικίνδυνα γεωπολιτικά παιχνίδια, τα επικίνδυνα παιχνίδια των υπεριαλιστών στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολική Ασία, στη γειτονιά μας, με μια κουβέντα. Και μέσα από αυτές τις εξελίξεις αναδεικνύουμε την ανάγκη για μια ριζοσπαστική, για μια μεγάλη ανατροπή, την οποία τόσο πολύ έχει ανάγκη και ο λαός μας και οι λαοί της περιοχής μας, οι λαοί όλου του κόσμου. Νομίζω ότι αυτό αναδείχθηκε και μέσα από αυτό που ζήσαμε με την πανδημία των 1,5 χρόνων. Δηλαδή βγήκε στην επιφάνεια μια τεράστια αντίθεση. Να θυμίσω μόνο ένα πραγματικό γεγονός που ζήσαμε όλοι, μια πραγματική εικόνα, αληθινή εικόνα, ναι, την οποία είδαμε όλοι με τα μάτια μας και δεν πρέπει να μας αφήσουν αυτή την εικόνα να μας τη σβήσουν από το μυαλό. Στην αρχή της πανδημίας, θυμηθείτε, στα μπαλκόνια ακόμα και μεγαλοσχήμονες και πολιτικοί άνδρες και γυναίκες καλούσαν τον κόσμο να βγει στα μπαλκόνια και να χειροκροτήσει. Την πρώτη φορά χειροκροτήθηκαν οι γιατροί και οι υγειονομικοί της χώρας μας, του δημόσιου συστήματος υγείας. Έχετε δίκιο. Τη δεύτερη φορά, να θυμίσουμε την επόμενη εβδομάδα, από τα μπαλκόνια μας πάλι χειροκροτήσαμε τους εργαζόμενους στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Χειροκροτήσαμε τους διανομής φαγητού και ποτού, τους ντελιβεράδες. Χειροκροτήσαμε πολύ πιο μετά, μέσα στο χιονιά που πέρασε, τους εργαζόμενους που κράτησαν όρθιες τις πόλεις σκαρφαλωμένοι πάνω στις κολόνες με τους χιονιάδες για να μην πέσει το ρεύμα και να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα σπίτια μας. Δηλαδή, εν ολίγης, χειροκροτήθηκαν και φάνηκε ποιοι είναι αυτοί που κρατούν όρθιες τις κοινωνίες, ποιοι είναι αυτοί που όταν το πρωί ή το μεσημέρι ή το βράδυ δεν πάνε για δουλειά οι πόλεις νεκρώνουν. Φανερώθηκε ποιοι είναι οι αναγκαίοι και οι χρήσιμοι. Αλλά φανερώθηκε και ποιοι είναι, ας το πούμε έτσι, και τα παράσιτα αυτής της κοινωνίας που ζουν εις βάρος της κοινωνίας. Δηλαδή, για θυμηθείτε, μπορεί ο καθένας να αναρωτηθεί και να απαντήσει. Χειροκροτήθηκε κανένας βιομηχανός? Χειροκροτήθηκε κανένας τραπεζίτης? Χειροκροτήθηκαν οι μεγαλέμποροι? Χειροκροτήθηκαν οι εφοπλιστές εκείνες τις μέρες? Χειροκροτήθηκαν οι άνθρωποι της δουλειάς? Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που αναδείχθηκε μέσα στην πανδημία και πολύ περισσότερο αναδείχθηκε και με τραγικό τρόπο, οδυνηρό για τους λαούς. Ποια είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και υπηρετήθηκε και στη χώρα μας από όλες τις αστικές πολιτικές δυνάμεις? Ναι. Δηλαδή η πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας, της παιδείας, η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, για το φτύνεμα της εργατικής δύναμης, η συνολική επίθεση σε αυτό που λέμε στον κόσμο της εργασίας. Ναι. Άρα προκύπτει η ανάγκη να δούμε το δικό μας σχέδιο εξόδου από αυτό το φαύλο κύκλο των κρίσεων, της καπιταλιστικής ανάπτυξης που γεννά τις προϋποθέσεις για μια ακόμα μεγαλύτερη κρίση και ξανά μανά από την αρχή. Ναι, ναι. Την έξοδο από αυτό το φαύλο κύκλο είναι που συζητάμε, είναι που βγάζουμε συμπεράσματα και από τη δική μας δράση, τις δικές μας αδυναμίες, μελετάμε την πείρα μας και πολύ περισσότερο επιβεβαιώνουμε την απόφασή μας να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό το επόμενο διάστημα. Αυτή η διέξοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η επιστημονικά τεκμηριωμένη διέξοδος που επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη ζωή, να αγκαλιαστεί από ευρύτερες εργατικές λαϊκές μάζες, να γίνει κτήμα τους και να μπει στην πάλη, στην εργατική λαϊκή πάλι για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Τα λεγόμενά σας, κύριε Πρωτούλη, με στέλνουν λίγο στο, αν δεν κάνω λάθος, στο τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου κειμένου του συνεδρίου, στο οποίο γίνεται λόγος για μια νέα, πιο σύνθετη και δύσκολη φάση, ακραίος αστικός εθνικισμός, ο κορονοϊός ως πρόσχημα της εθνικής ομοψυχίας, η οικονομική κρίση που δήθεν αφορά το ίδιο όλους, αλλά όπως αποδεικνύεται δεν τους αφορά το ίδιο όλους, είναι μια πίεση που ασκείται μόνο εντός των ορίων ή γενικότερα το διεθνές κίνημα δέχεται την επίθεση αυτής της εποχής. Και ποια μπορεί να είναι η αντίδραση, διότι η ενδυνάμωση του ΚΚΕ θα ήταν μια απάντηση στη χώρα μας. Αλλά σε διεθνές επίπεδο βλέπουμε ότι τα κομμουνιστικά κόμματα, κυρίως στην Ευρώπη, έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ συγκρινόμενα με το ΚΚΕ.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Δεν πετάμε στα σύννεφα, γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση. Δηλαδή από τη μια στιγμή που περιγράψαμε αυτή την πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή περιγράφει το σάπισμα ενός συστήματος που βγάζει μπόχα από όλους τους πόρους, ας το πούμε έτσι, με μια απλότητα για να καταλαβαίνουμε και οι άνθρωποι μας παρακολουθούν. Το είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα και στη χώρα μας και διεθνώς έχει μια συνεχόμενη υποχώρηση. Υποχώρηση όχι μόνο μπορούμε να πούμε οργανωτικής φύσης, όχι μόνο από την άποψη του μεγέθους των κομμάτων ή του μεγέθους των αντιδράσεων, των κοινωνικών αντιδράσεων, και σε αυτό υπάρχει θέμα. Το κυριότερο είναι στο προσανατολισμό των κομμάτων για να βάλουν πλούρη για την ανατροπή αυτής της κατάστασης και να μην παραμένουν εγκλωβισμένοι στο μεγάλο θέμα της διαχείρισης αυτής της πραγματικότητας, δηλαδή της διαχείρισης αυτής της βαρβαρότητας με τη συμμετοχή σε κυβερνητικές επιλογές, με τη συμμετοχή σε αστικές κυβερνήσεις, οι οποίες τις βλέπουμε και τα προηγούμενα χρόνια και αυτό το διάστημα ανεβοκατεβαίνουν και η πολιτική συνεχίζεται. Η πολιτική της εκμετάλλευσης, η πολιτική της επιθετικότητας απέναντι σε άλλους λαούς, η πολιτική των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, η πολιτική της εξουθένωσης των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Αυτό συνεχίζεται παρότι ανεβοκατεβαίνουν αστικές κυβερνήσεις, μπορούμε να πούμε με διαφορετικά χρώματα και διαφορετικές προτάσεις μείγματος διαχείρισης της ίδιας κατάστασης. Αυτό το ζήσαμε και στη χώρα μας από το τελευταία φορά, το 2015, το ζήσαμε με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και θυμάστε τότε όλη αυτή την φιλολογία που υπήρχε για ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς, μια κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας, αφήνοντας απαράλλαχτο, συμμετέχοντας δηλαδή στην ίδια αστική εξουσία με τα μέσα παραγωγής στα χέρια των καπιταλιστών, με τα καράβια στα χέρια των εφοπλιστών, με τις τράπεζες στη θέση τους, με τους μεγαλέμπορους στη θέση τους, με τους βιομήχανους στη θέση τους, ότι θα μπορεί να υπάρξει εντός των τυχών του καπιταλισμού δηλαδή μία ανακούφιση, μία κοινωνική σωτηρία ή πολύ περισσότερο μία ανατροπή αυτής της κατάστασης. Το αυτό συνέδριο και στη χώρα μας. Ναι. Αποδείχθηκε και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Παρ' όλα αυτά όμως ο εγκλωβισμός αυτός παραμένει ένα μεγάλο ζήτημα και στίχημα σε αγωνιστές, σε ανθρώπους που σκέφτονται αγωνιστικά, ριζοσπαστικά, προοδευτικά, να ανοίξουν μια μεγάλη κουβέντα για αυτόν τον εγκλωβισμό και την ανάγκη να απεγκλωβιστούμε από τέτοια σχέδια εγκλωβισμού σε διαχειριστικές λογικές. Αυτή είναι η μία σκοπιά και η άλλη, σε αυτό που ρωτήσατε, είναι η αισιόδοξη πλευρά, ότι οι λαοί δεν πρόκειται να αυτοκτονήσουν. Ναι. Η κατάσταση είναι τέτοια που εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα γεννήσει αντιστάσεις, αντιδράσεις και στη χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Εμείς αυτές βρίσκεται το μυαλό μας. Βρίσκεται στη δυνατότητα ανατροπής αυτής της κατάστασης, βρίσκεται στην αναγκαιότητα συντονισμού επαναστατικών δυνάμεων στη χώρα μας και διεθνώς. Σε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε αυτό το καθήκον πρωτοστατεί και στην περιοχή μας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Συμμετέχοντας σε οργανώσεις του παγκόσμιου κινήματος, όπως είναι οι οργανώσεις της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικών Νεολαίων, αλλά κυρίως παίρνοντας και πρωτοβουλίες συντονισμού με διεθνείς συναντήσεις κομμουνιστικών κομμάτων, με έκδοση περιοδικού των κομμουνιστικών κομμάτων, με ανταλλαγή πείρας, με συζήτηση ανοιχτή ζητημάτων της επαναστατικής στρατηγικής για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Τίποτα δεν θα παραμείνει αναλύωτο. Όσοι πιστεύουν ότι τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν ή διαρκώς θα χειροτερεύουν είναι βαθιά γελασμένοι. Η πορεία της ταξικής πάλης και η ιστορία γενικότερα, αυτή που περιγράψατε και εσύ γλαφυρά από την αρχή, δείχνει ότι υπάρχουν ζιγζάκ στην ιστορία, υπάρχουν και περίοδοι που υπάρχει υποχώρηση του κινήματος, αλλά πάντα υπάρχουν και γοργοπόταμοι. Είναι πρωταπός. Υπάρχουν και γοργοπόταμοι. Υπάρχουν και υποκοινές. Η εξέλιξη ιστορίας πάντα είναι προς τα μπρος. Εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια να ανοίξουμε
αυτό το κύκλο του 21ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σαφώς όλες αυτές τις ημέρες θα είμαστε από κοντά και θα καταγράφουμε και τις προετοιμασίες, τις τελικές, αλλά και το ίδιο το συνέδριο, το οποίο βέβαια παραδοσιακά ξεκινάει με την ομιλία του κ. Κουτσούμπα, έτσι, πριν το διεθνιστικό μουσικό πολυθέαμα, την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και βέβαια, να το τονίσουμε για λόγους καθαρά δισογραφικούς, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τήρησε τα μέτρα μέχρι χιλιοστού. Η είσοδος γίνεται με προσκλήσεις, αν δεν κάνουμε λάθος, και θεωρούμε δεδομένο ότι τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα. Τα αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα, θα υπάρχουν και rapid test πριν την είσοδο. Όλα τα αναγκαία μέτρα για να είμαστε όρθιοι και να παλεύουμε. Πολύ ωραία. Και καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Πρωτούλη, κιόλας από αύριο, διότι έρχεται στη Βουλή πλέον σε επίπεδο λωμέλειας το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Και σας περιμένει πολλή δουλειά. Να είναι αγωνιστική, όπως ήταν η προηγούμενη εβδομάδα. Μαζική, δυναμική, που φανερώνει και ένα αποτέλεσμα. Και στο κοινοβούλιο και στους δρόμους, έτσι. Το ραντεβού της Τετάρτης του ΠΑΜΕ είναι... Όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να αναρωτηθούν, αν δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ο αγώνας, αν δεν έχει κανένα αποτέλεσμα η απεργία, τότε γιατί υπάρχουν μέτρα ενάντια στην απεργία, ενάντια στις διαδηλώσεις, γιατί σηκώθηκε τόσο σκουρνιαχτός και χύθηκε τόση μελάνη απέναντι στους αγώνες των εργαζομένων. Αυτά είναι που τρομοκρατούν. Όταν ο λαός βγαίνει στο προσκήνιο των εξελίξεων, τα αστικά κόμματα τρομοκρατούνται από αυτή τη διαδικασία. Από αυτό που είδαμε όλοι και χαρήκαμε, δηλαδή μια ανάταση, μια ανάσα εργατικού λαϊκού κινήματος, αυτό προκαλεί πολύ μεγάλους φόβους και αυτούς τους φόβους πρέπει εμείς να τους δυναμώσουμε. Με αυτήν την ατάκα θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωτούλη. Να είστε καλά. Και πάλι καλές ετοιμασίες και καλό συνέδριο. Γεια και χαρά.